Πρόσφερε τις υπηρεσίες της, αλλά και μια πληροφορία που μάλλον άγγιξε μια ευαίσθητη χορδή των πελατών. Η Αλίσα Πάλμερ, 18 Μαΐων, εργάζεται σε ιταλικό εστιατόριο σε πόλη του Τέξας. Το περασμένο Σάββατο σέρβιρε δύο τραπέζια. Το ζευγάρι στο ένα από αυτά άρχισε να τη ρωτάει για τα μελλοντικά της σχέδια. Εκείνη απάντησε πως σύντομα θα πήγαινε στο πανεπιστήμιο. Όταν ο άνδρας πήγε να πληρώσει, η 18χρονη τον είδε να μιλά στον ιδιοκτήτη του εστιατορίου. Ανήσυχη, τον ρώτησε τι συνέβαινε και αν είχε κάνει κάτι που δεν έπρεπε. Εκείνος απάντησε πως τα είχε κάνει όλα σωστά και μάλιστα με το παραπάνω. Γι' αυτό και το ζευγάρι της είχε αφήσει ένα γενναίο φιλοδόρημα 1.000 δολαρίων. Η κοπέλα έβαλε τα κλάματα μπροστά σε όλους, όχι μόνο για το ποσό, αλλά και για το ότι κάποιος είχε αναγνωρίσει τη δουλειά της.